Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και είναι μαζί μας η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Βούλεψη. Καλησπέρα, κυρία Βούλεψη. Έχετε και το νομοσχέδιο αύριο. Έχετε μιλήσει αρκετά γι' αυτό, αλλά θα μας πείτε και εμάς κάτι, γιατί είμαστε στο παραπέντε του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ. Τον κύριο Αλεξιάδη, τον πρώην Υπουργό Κοινωνικής Κοινωνικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ που είστε εδώ. Και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλησπέρα, κυρία Αποστολάκη. Καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο βαρόμετρο του Action 24 από την Opinion Poll, παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action. Και θέλω να πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, την εικόνα με τα κουκιά που έχουν τα κόμματα και τη δυναμική με τα οποία θα οδεύσουμε στις γιορτές και στο νέο έτος. Για πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε με τους αναποφάσεις τους μέσα πώς διαμορφώνεται η εικόνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα. Λοιπόν, όχι το βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία της χώρας, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, είναι ο δαίμον της κάρτας. Να τον βγάλουμε όμως το δαίμον, παρακαλώ πολύ, έτσι, να του δώσουμε το χρόνο του, αλλά να πάμε στην κάρτα που ζήτησα κι εγώ, που είναι η κάρτα της εκτίμησης ψήφου, παρακαλώ πολύ. Μπορούμε να την έχουμε? Ναι, λοιπόν. Όπως είπαν και οι βουλευτές στη Βουλή, είναι η εποχή που βγαίνουν οι καλικάντζαροι. Ναι, οπότε ο δαίμον του βίντεο. Παραβγήκαν οι καλικάντζαροι. Να φύγουν λίγο τώρα, να λειτουργήσουμε ωραία. Φύγαν οι καλικάντζαροι, μπορούμε να τη δούμε. 38,6% λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. 13,4% για το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τρίτο κόμμα. 15,5% το διευκρινίζω γιατί είναι με τη σειρά των εθνικών εκλογών. Για το ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση. 9,2% κομμουνιστικό κόμμα. 6,7% ελληνική λύση. Πάμε παρακάτω. Εκεί που έχουμε Σπαρτιάτες στο 2,7, Πλεύση στο 2,6, Νίκη 3,5, 2,3 Μέρα 25, 2,6 Νέα Αριστερά και 3 άλλο κόμμα. Πάμε να κρατήσουμε την πρώτη κάρτα που έχει και τους εκπροσώπους των κομμάτων εδώ, από την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και να ρωτήσω την κυρία Βούλτεψη αν αυτό το ποσοστό που είναι με τους αναποφάσεις μέσα σας ικανοποιεί, με δεδομένο ότι στην ίδια δημοσκόπηση της Opinion Poll η ακρίβεια, που είναι το κύριο θέμα και πρόβλημα της κυβέρνησης, παραμένει πρώτο θέμα των πολιτών, που λένε ότι είναι πρόβλημα, δεν έχει αντιμετωπιστεί. Και τώρα, και θα ήθελα να το δείξουμε αυτό για τα κύρια προβλήματα, με την τραγική επικαιρότητα που έχουμε, έχει μπει ακόμα πιο ψηλά, ενώ είχε πέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το ζήτημα της ασφάλειας. Σας προβληματίζει αυτό, κυρία Βούλεψη, ότι από τη μία έχετε τις δυνάμεις σας, από την άλλη η ακρίβεια είναι στο Θεό, πάντα πρώτη, και τώρα έρχομαι και μπαίνω στο κομμάτι της επικαιρότητας, έχει ανέβει ως προτεραιότητες πόλης η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας. Κοιτάξτε, προφανώς ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά, κάθε έβριμα μας προβληματίζει και μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό γίνονται εξάλλου οι έρευνες της κοινής γνώμης για να λέει ο κόσμος κάθε φορά τι είναι πιο πάνω στο ενδιαφέρον του. Το θέμα της ακρίβειας έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες να αντισταθμίζεται με παροχές μέχρι που να δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Γιατί τώρα δεν θέλω να πάω πάλι στα γνωστά, αλλά το παρακολουθώ και στο εξωτερικό. Διαφορετικό είδος ακρίβειας έχουμε εμείς, διαφορετικό εκείνοι έχουν όμως, δηλαδή επιβαρύνονται πάρα πολύ τα εισοδήματα όλων των Ευρωπαίων. Άρα σίγουρα μας ενδιαφέρει και σίγουρα μας απασχολεί και το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό και έχουν συμβεί και γεγονότα που είναι λογικό να έχουν ανησυχήσει τον κόσμο. Αλλά μια γενική παρατήρηση που θέλω να κάνω εγώ όπως τη βλέπω τη δημοσκόπηση. Και για τα ποσοστά σας θέλω. Ναι, λέω το εξής. Ουσιαστικά τι προκύπτει από αυτή τη δημοσκόπηση? Ότι η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, ως δύναμη διατηρεί τα ποσοστά της πάντα. Βρίσκεται σε ένα υψηλό ποσοστό άνω του 38%. Παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα κτλ., ο κόσμος θεωρεί ότι κάνει το περισσότερο που μπορεί η κυβέρνηση και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και δεν έχει αποκτήσει και εμπιστοσύνη σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που υποτίθεται ότι λένε λύσεις, αλλά ο κόσμος δεν έχει την ίδια εμπιστοσύνη. Τι βλέπω όμως? Ότι πέραν του σταθερού αυτού ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, στα δεξιά της και στα αριστερά της, διάφορα ποσοστά μεταφέρονται από κόμμα σε κόμμα. Ναι. Δηλαδή, οι Σπαρτιάτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δημοσκόπηση, αν είδα καλά, κάτω από 3%. Ναι, αλλά πάει καλά ο Βελόπουλος. Και πάει καλά ο Βελόπουλος. Δηλαδή, τι γίνεται? Τα νούμερα, τα κεντρικά, δεν αλλάζουν. Ναι, αλλά λέτε ότι μετατοπίζονται σε όμορφους. Υπάρχουν δηλαδή δύο πλευρές, στα δεξιά και στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά
οι ψηφοφόροι τους μετακινούνται. Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πεσμένος, να ανεβαίνει το ΚΚΕ, να παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν δείτε, υπάρχουν τρεις πόλοι αυτή τη στιγμή. Ο κεντρικός πόλος, ο κεντρικός κορμός που είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι, είναι σωστά. Παρόλα αυτά, όλες οι δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι ανησυχεί τους πολίτες πάνω από 60%. Αυτό το νούμερο δεν πέφτει. Και αντίθετα, ανέβηκε το θέμα της εγκληματικότητας, που όπως μας είπε προηγουμένως και ο Ζαχαρίας, βρισκόταν κάπου γύρω στο 10%, δηλαδή το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει να ανησυχεί τους πολίτες και έφτασε στο 22,4% εξαιτίας της επικαιρότητας. Ναι, να πάρουμε το θέμα της ακρίβειας. Μας λέτε ότι παίρνετε μέτρα. Τα μέτρα αυτά προφανώς δεν αποδίδουν. Ακούστε, για να παραμένει όχι, στο 60, πω... να ανεβαίνει. Μισό λεπτό. 60,1 ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Μισό λεπτό. 60,6 είναι τώρα. Ναι. Ακούστε με μισό λεπτό. Όταν δίνεις θέματα στη δημοσκόπηση, κάποιο θα έρθει πρώτο και θα είναι 60, 50, 70, δεν έχει σημασία. Κάποιο θα είναι δεύτερο, δεν εξετάζεις αυτό. Εξετάζεις πόσο πολύ επηρεάζει τον κόσμο. Το πρώτο θέμα είναι πρώτο θέμα, αφού είναι το πρώτο του πρόβλημα. Ναι, η Ελένη λέει απλά ότι η επικαιρότητα ανέβασε κάτι. Άλλο πράγμα. Έτσι γίνεται, ναι. Αντί να πέφτει. Μα η ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι λέτε ότι φέρνετε μέτρα, τα οποία φέρνουμε είναι μέτρα και μάλιστα. Πού είναι. Φέρνουμε μέτρα, αλλά η ακρίβεια επιμένει. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Όμως, γιατί, Ελένη μου, σ' άκουσα και πριν να φωνάζεις, το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι ο κόσμος το ξέρει, το αναγνωρίζει, εμείς το ξέρουμε, κάνουμε προσπάθειες, προσπαθούμε να αυξάνουμε τα εισοδήματα, δίνουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε. Κάνουμε ελέγχους στην αγορά, είναι όμως επίμονη η ακρίβεια παντού. Το μείγμα πολιτικής που ακολουθείτε στην υπάρχει ακρίβεια δεν είναι αυτό που πρέπει. Και ίσως θα έπρεπε να έχετε δει τη μείωση του ΦΠΑ οποία αρνείστε πεισματικά. Επειδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τώρα δεν έχω, κοίτα τώρα πόσα χαρτιά και αυτό καλά, δεν το έφερα. Καλά, τώρα δεν βγαίνει εδώ μέσα. Θέλω ανάλυση. Και κοίταξα και στην Ισπανία που μηδένισε το ΦΠΑ, αλλά βέβαια δεν είχε σπουδαίο, είχε 4. Τα μισά από τα τρόφιμα πήγαν στο Θεό και τα άλλα μισά μειώθηκαν. Δηλαδή, δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση. Και τελειώνω. Ο δικός μας δε είναι εισαγόμενος πληθωρισμός και αυτό σχετίζεται και με τα θέματα της παραγωγής και της οικολογίας. Πάμε τώρα να δούμε ξανά την κάρτα, να ρωτήσω τον κύριο Αλεξιάδη για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ με ένα νέο δεδομένο, κύριε Αλεξιάδη. Το δεδομένο αυτό είναι ότι τώρα έχουμε αποτυπωμένη τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τον κύριο Κασελάκη με καθαρό δρόμο, καθαρό πεδίο, κόμμα με συσχετισμούς καθαρά υπέρ του, και θα ήθελα να δούμε τη δυναμική των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ με την εκτίμηση όπως δείξαμε και στην αρχή, για να θυμηθούμε λίγο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην τρίτη θέση, πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε. Λοιπόν, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, αυτή τη στιγμή στο 13,4%. Και την τελευταία φορά, στην τελευταία έρευνα της Opinion Poll, ήταν στο 14,7%. Δηλαδή, συνεχίζεται μία πτώση του κομματός σας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αφού έγινε η διάσπαση, αφού έφυγαν αυτοί οι οποίοι θόλωναν το στίγμα του κύριου Κασελάκη, τώρα γιατί πέφτει κι άλλο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχάς, σίγουρα η δημοσκόπηση δεν μας χαροποιεί. Δεν είναι κάτι που μας κάνει ικανοποιημένους. Αλλά αν δούμε τα χαρακτηριστικά, τα πολιτικά της περίοδου και θέλουμε να δώσουμε μια πολιτική εξήγηση, πέρα από το αν είμαστε χαρούμενοι ή στεναχωρημένοι με αυτό που έχει γίνει, είναι ότι έχουμε μια διάσπαση, ένα ποσοστό έχει φύγει, ένα μικρό ποσοστό, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πρώην σύντροφοί μας. Αναφέρεστε στο ποσοστό της Νέας Αριστεράς που είναι 2,6. Είναι γιατί ακούγαμε στα δελτία ειδήσεων ότι αποχώρησε το 50%, το 70%, το 80%. Με βάση και βλέπουμε. Έτσι ήταν, ναι, αλλά δεν αποτυπώνεται όντως τη δημοσκόπηση. Δεν ήταν έτσι. Δίκιο σε αυτό. Ήταν ψευδές αυτό το οποίο εμφάνιζαν και ήρθαν οι δημοσκοπήσεις και το απέδειξαν. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό της δημοσκόπησης, το συν 3% που είδε στην ταυτότητα της έρευνας. Είναι το στατιστικό λάθος που λέει η δημοσκόπηση. Δεν μπορεί να δώσει σαφή εικόνα
για αυτό που λέμε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόμμα. Αυτό μπορεί να δούμε και εκπλήξεις. Αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, το θέμα για μας δεν είναι ποια είναι η δεύτερη ή η τρίτη θέση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση από άποψη ποσοστών και πρέπει να υπάρχει εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία αυτής της πολιτικής. Και επειδή έχουν βγει και οι καλικάντζαρες της πολιτικής και λένε όλα αυτά εδώ τα γραφικά και τα περίεργα, είτε αφορά τα θέματα της τεχνοθεσίας, είτε αφορά τα θέματα της τροπολογίας που θα δοθεί αύριο η μάχη στη Βουλή, είτε αφορά τις ακροδεξίες απόψεις που έχουν βγει στο προσκήνιο και πάνε να γίνουν κυρίαρχες, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτό το προοδευτικό μέτωπο να είναι η απάντηση. Σε ό,τι αφορά δε το θέμα της δημοσκόπησης, να μην ξεχνούμε ότι κάποιοι θέλουν να μείνουν μόνο στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για παράδειγμα στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο μαζί με το θέμα της ασφάλειας και άλλα ζητήματα γίνονται κυρίαρχα πλέον και θα τα δούμε μπροστά μας και στις ευρωεκλογές. Το αποτυπώνει η δημοσκόπηση αυτό. Το αποτυπώνει και πρέπει να το μελετήσουμε και αυτό. Γιατί για παράδειγμα ακούω διάφορα επιχειρήματα για το θέμα της ακρίβειας, αλλά από τα στοιχεία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και δεν αμφισβητήθηκαν από τον αρμόδιο υπουργό, τον Οκτώβριο είχαμε πανευρωπαϊκή πρωτιά στον πληθωρισμό τροφίμων. Διότι τώρα, αν συζητήσουμε. Για τον γενικό πληθωρισμό, θα μου πείτε τώρα. Αν συζητήσουμε για τον πληθωρισμό στα σαμπάν μαλλιών, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει και πάρα πολύ εμφανώς. Ναι. Δεν φυτρώνει τίποτα πάνω στο ηφαίστειο, κύριε Πιέρο, αυτό να θυμόσαστε. Δεν φυτρώνει στο ηφαίστειο πάνω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, εάν δούμε τα τρόφιμα που είναι το ουσιαστικό και από 1η-1η με αυτά που κάνει στο θέμα του ΦΠΑ η κυβέρνηση θα μεγαλώσει, δυστυχώς είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αν επαληθευτούν αυτά τα οποία ακούμε για προβλήματα στη μεταφορά από την διόρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα, θα έχουμε ένα πολύ χειρότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάτι που αφορά την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, πότε θεωρείτε ότι θα πάρει τα πάνω του, δηλαδή χρονικά? Κοιτάξτε. Λέω γιατί οι σύντροφοί σας, οι πρώην, θα κάνουν κόμμα επισήμως. Τώρα δεν έχουν κάνει κόμμα. Τώρα μετράμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρείτε ότι θα ανέβουν εκείνοι, θα ανέβετε εσείς? Δεν είναι εμάς η πολιτική μας αντίπολη ούτε η Νέα Αριστερά, ούτε το Πασόκ. Έχετε δίκιο, μιλάω από την άποψη της όμορης δεξαμενής. Όχι, όχι. Τους κοιτάμε γιατί είναι μια διάσπαση. Πλέον τα αριθμητικά δεδομένα δείχνει ότι έχει αποχωρήσει ένα πολύ μικρό ποσοστό από τις οργανώσεις μας. Άλλωστε, οι συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και είχαμε το Σάββατο το βράδυ μια πολύ ωραία τέτοια συγκέντρωση στον Πειραιά, σε μια ωραία ταβέρνα που ήρθε αυτή όλη η οικογένεια Κασελάκη. Ναι, γιατί έχει σχέσεις η οικογένεια Πειραιά και ο πατέρας του, ο κύριος Τόδωρος. Και... κύριε Λεξιάδη. Να κάνω διαφήμιση του μαγαζιού, θα πρέπει να μπει τέλος διαφήμισης. Σε ποια περιοχή, λέω. Σε ποια περιοχή του Πειραιά? Στην περιοχή δίπλα στις γραμμές του τρένου. Μάλιστα. Κοντά στην, στην περιοχή δηλαδή της λεγόμενης Λεύκας, έχει πολύ ωραία μέρη. Κοντά στο πάρκο Δηλαβέρη. Όταν, ναι, ναι. Όταν δηλαδή εσείς σταματήσετε, πηγαίνετε στα βόρεια προάστια και στα ακριβά μαγαζιά του Κολονακίου. Μένω Πειραιά. Θα δείτε το τι ωραία μέρη έχει η περιοχή. Πάμε και στην κυρία Αποστολάκη τώρα να ρωτήσουμε. Κυρία Αποστολάκη. Βγάλτε το ποσοστό όσο ρωτάει ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να βλέπουμε τα ποσοστά να τα θυμίζουμε. Το ποσοστό του Πασόκ, που θα περίμενε κανείς είτε να είναι το ίδιο, το λίγο μπροστά, είτε να ανέβει, είχε μία πτώση της τάξης του 0,5%. Ο κύριος Ζούπης μας είπε νωρίτερα, το βλέπετε, είναι στο 15,5%. Ο Δημήτρης το λέει γιατί ήταν 16 το Νοέμβριο. Και μας είπε ο κύριος Ζούπης ότι αυτό το 0,5 φεύγει από το Πασόκ και πάει είτε στο ΚΚΕ είτε στο νέο κόμμα, και στη Νέα Αριστερά δηλαδή, και μας είπε ότι εν δυνάμει θα μπορούσε η Νέα Αριστερά μαζί με το ΚΚΕ να λειτουργήσουν ως ένα τείχος που να αποτρέψει την περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε αν το φοβάστε κάτι τέτοιο και αν αυτή η πτώση του 0,5, που δεν είναι σημαντική μεν, αλλά που είναι κάτι, με δεδομένο ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάτι αρνητικό αυτή την περίοδο να το πλήττει, αν αυτό το 0,5 είναι κάτι που σας προβληματίζει έστω έτσι και αμυδρά. Κοιτάξτε, όλο το τελευταίο διάστημα, με εξαίρεση αυτή τη δημοσκόπηση, υπάρχει μια σταθερή αύξηση στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το 0,5 είναι τόσο οριακό, γιατί ναι, είπατε εγώ, πριν ότι το μέχρι 3% είναι ένα σταθιστικό λάθος. Είναι και άλλες εταιρείες που είστε στο σύμπλην 0,5 πάνω. Ναι, είναι... γιατί εδώ απλά σας αναδεικνύουμε το Νοέμβριο με το Δεκέμβριο. Ενώ στις άλλες δεν λέγανε τι πήρατε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Ναι. Γι' αυτό σας το λέω. Σας λέω ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια σταθερή αυξητική πορεία, η οποία είναι σταθερή. Δεν είναι εκοφαντική, είναι όμως σταθερή και ναι, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία.
Τώρα, εφόσον αυτό είναι ακριβές το οποίο διαπιστώνει ο κύριος Ζούπης με την Opinion Poll, είναι κάτι τόσο οριακό που δεν ούτε εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω, ούτε έχει και πολύ μεγάλη αξία. Όχι, ο ίδιος το ερμηνεύει με βάση τις μετακινήσεις και μας λέει ότι φεύγουν κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ και πάνε στην Νέα Αριστερά και στο ΚΚΕ. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι εν δυνάμει η Νέα Αριστερά μπορεί να λειτουργήσει ως μια δεξαμενή ψηφοφόρων που ήταν να έρθουν σε εσάς και θα πάνε σε εκείνους. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει πολύ κατανοητό στην ελληνική κοινωνία, εγώ δηλαδή το διαπιστώνω και όταν περπατάω στον δρόμο, ας πούμε, και συνομιλώ με πολίτες, είναι η ανάγκη για να υπάρξει ένα σοβαρό πολιτικό ανάγχωμα απέναντι σε μια κυριαρχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία έχει και μια αντιφατικότητα ταυτόχρονα. Δηλαδή, προσέξτε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει μια ηγεμονία, γιατί απέναντί του υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, αλλά έχουμε και άλλες στοιχεία στις δημοσκοπήσεις, του τύπου το 70% της ελληνικής κοινωνίας, που λέει ότι η χώρα κινείται σε λάθος δρόμο. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αναζητά μία αξιόπιστη, εναλλακτική πολιτική έκφραση. Mm-hmm. Πολιτική έκφραση εξουσίας. Είναι όχι πολιτική. Αυτό που λέτε και με βάση τα ποσοστά. Αλλά όχι, όχι πολιτική έκφραση εκτόνωσης. Ναι, αντιπολίτευση όχι... ψάχνουν. Αυτό είναι σαφές. Ψάχνουν αντιπολίτευση και ψάχνουν και αυριανή, εναλλακτική κυβερνητική λύση για τον τρόπο. Εγώ θέλω να προσθέσω στην εικόνα του Δημήτρη, στην δημοσκόπηση, και ένα ακόμα ερώτημα που βγαίνει αυτή τη δημοσκόπηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει 15,5. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός 5,6%. Αυτό πώς το διαβάζετε? Λοιπόν, δεν είναι λίγο ξύμορο είναι το κόμμα δηλαδή, να είναι 15,5 και ο πρόεδρος 5,6? Λοιπόν, εδώ με προλάβατε. Τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυριαρχία η οποία κατά την άποψή μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε ένα επίτευγμα του πρωθυπουργού να φιλοτεχνήσει αρκετά πιστικά μέχρι στιγμής ένα κεντρό προφίλ, το οποίο η κοινωνία αγόρασε, για να μιλήσω έτσι λίγο συνθηματικά. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ζητήματα επίμονα και εφιαλτικά για την ελληνική κοινωνία, όπως είναι η παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της ακρίβειας, που να σας πω την αλήθεια, κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται περί αποτυχίας, πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα υπερκέρδη και να παίζουν με προνοιακές πολιτικές. Είπε η κυρία Βούλτεψη ότι προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν γνωρίζω καμία προηγμένη χώρα της Δύσης που να λειτουργεί πολιτικά με ΠΑΣ, το οποίο ΠΑΣ πλέον έχει γίνει υποκατάστατο πολιτικής στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει καταφέρει, και αυτό νομίζω θα το αναγνωρίσει ο ιστορικός του μέλλοντος 100%, να πείσει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ότι εγώ δεν είμαι... Σύμφωνοι, ακούμε την κριτική. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με το ποσοστό σας, αυτό το 15,5 που βλέπετε τώρα? Το λέω γιατί θέλετε να προβάλλετε ως εναλλακτική διακυβέρνηση, όχι απλά ως δεύτερο. Απολύτως, κύριε Κέρο. Απολύτως όχι. Απολύτως όχι. Μα αυτό σας είπα. Δεν είστε ικανοποιημένοι με το ποσοστό. Σας είπα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μια αγωνία να καταγραφεί ως δεύτερο κόμμα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έχει μια αγωνία να καταφέρει στη σημερινή συγκυρία, που είναι ανάγκη αυτή για την κοινωνία, να μπορέσει αυτό να απαντήσει αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, να μέσα από την πολιτική του πρόταση, μέσα από τις πρωτοβουλίες του στη Βουλή, να είναι εκείνο που θα είναι η αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική λύση για τον τόπο. Επειδή αποδώσατε, να ρωτήσω κάτι, επειδή αποδώσατε την ηγεμονία του Πρωθυπουργού σε μια προσπάθεια που έχει καταφέρει να κοροϊδέψει τον κόσμο με τα ΠΑΣ και όλα αυτά, χθες ο Economist είχε ένα δημοσίευμα και κατατάσσει τη χώρα μας πρώτη στις 35 χώρες με την καλύτερη επίδοση στην οικονομία. Και οι δείκτες που ορίζουν αυτή την πρωτιά είναι και ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ και οι θέσεις εργασίας. Φαντάζομαι να μην θεωρείτε ότι ο Economist είναι στη λίστα πέτσα. Κύριε Τάκη, μπορώ να σας επικαλεστώ και άλλα δημοσίευματα. Εγώ σας λέω γι' αυτό τώρα, ρίξτε τα άλλα. Επί αυτού του δημοσίευματος. Λοιπόν, σας απαντώ. Σας απαντώ λοιπόν. Δεν θα αρνηθώ ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Δεν θα αρνηθώ συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως όμως θα ανταπαντήσω στο δημοσίευμα του Economist με στοιχεία της Eurostat, με τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό χρέος, mm-hmm.
και επίσης με στοιχεία αντίστοιχων εντύπων του ίδιου κύρος που αφορούν τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και το ζήτημα των υποκλοπών. Τώρα. Εγώ σας απαντώ λοιπόν. Βάζετε πρωτοκάλια με μήλα στο ίδιο καλάθι. Όχι, όχι. Εγώ δεν σας ρώτησα για τις υποκλοπές. Εγώ τα βάζω όλα μαζί. Σας ρώτησα για την οικονομία. Εγώ λοιπόν τα βάζω όλα μαζί και σας λέω. Γιατί πριν είπατε για το ΠΑΣ και ότι ο Πρωθυπουργός κορόιδεψε τους ανθρώπους με το ΠΑΣ. Και εδώ καταρχήν, τα μεγάλα. Θα μου επιτρέψετε. Τα περιοδικά και τα site της Ευρώπης και του κόσμου που ασχολούνται με την οικονομία μας βάζουν για δεύτερη χρονιά στην πρώτη θέση. Λοιπόν, σας απαντώ λοιπόν. Καταρχήν δεν μίλησα και δεν είπα ότι κορόιδεψε. Είπα ότι κάνει κάτι πάρα πολύ συστηματικό. Δεν πειράζει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια. Δεν ενοχλεί τα υπερκέρδη. Δεν είπατε αυτό, και τα μεγάλα περιθώρια κέρδου στο εμπόριο και τη βιοτεχνία. Μάλιστα. Και κάνει προνοιακή πολιτική με επιδόματα. Λοιπόν. Αυτό ο Economist. Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό ο Economist σκόπιμα δεν το θίγει. Λοιπόν. Όπως ο Economist σκόπιμα δεν θίγει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το δημόσιο χρέος. Και άρα την... είναι πιασμένος ο Economist. Λοιπόν, κύριε Τάκη, έχει το αλάθητο. Έχει το αλάθητο. Σκόπιμα δεν το θίγει. Για κάποιο λόγο δεν το θίγει. Έχει το αλάθητο. Το αλάθητο δεν το έχει κανείς. Άρα ο Economist λοιπόν στη συγκεκριμένη συγκυρία επιλέγει για τους δικούς του λόγους να επενέσει την πολιτική Μητσοτάκη. Είναι πολύ απλό. Από κάτι γρήγορα πάνω σε αυτό. Τι διαπιστώνω τώρα πάλι. Τι διαπιστώνω τώρα πάλι. Ναι. Διαπιστώνω ότι υπάρχει άρνηση πραγματικότητας. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπει ο κόσμος πέραν των αντικειμενικών προβλημάτων που επίσης βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχουν τρεις πόλεμοι στην περιοχή μας και όλα αυτά, ο κόσμος είδε ότι μειώθηκε ο έμφυα 35%. Αφαιρέθηκαν 50 διαφορετικοί φόροι. 50. Ναι, μειώθηκαν 50. Βγάλετε αυτό το κατάλογο. Εσείς σε κάθε εκπομπή τον ακούω. 30 βάλαμε. 30. Θα πάω στο γήπεδο του Ολυμπιακού λοιπόν, με σημαία τη ΑΕΚ του ΠΑΟ. Αν το αναρτήσετε αυτό. Τώρα, κάθε φορά τα ίδια λέτε. Γιατί είναι και δεν υπάρχουν ούτε 30 του ΣΥΡΙΖΑ ούτε 50 τη Νέα Δημοκρατία. Αναρτήστε το για να με εκθέσετε. Πάλι τα ίδια. Μειώθηκαν 50 φόροι. Βγάλτε τον πίνακα με του 50 φόρου. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Καλά. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν, άρα ο κόσμος είναι μία μάρζα κατά εσάς και κατά τους δύο δηλαδή, που ουσιαστικά εξαπατάται από κάποιον τρίκερ, ο οποίος ως μάγος βγήκαν οι καλικάτζαροι, θα μας πείτε σε λίγο, και ο κόσμος φοβήθηκε και είπε αχ τι ωραίοι που είναι οι καλικάτζαροι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όχι, αλλά τα στοιχεία έχουμε. Της Eurostat. Λοιπόν, δείχνουν ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία, λοιπόν, είναι τα στοιχεία της Γιούρ. Τα έχουμε πει αυτά, θα τα ξαναπούμε. Ακούστε λίγο. Αφού πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο, τι θα ήμασταν. Κυρίες, ακούστε. Έχει νομοσχέδιο αύριο και θέλω να προλάβω να ρωτήσω για τους τρεις σας γι' αυτό. Δεν μπορεί. Ο κύριος Κασελάκης λέει ότι αν δεν κερδίσει θα είναι κοινωνική ήττα. Ακούστε λίγο. Το Πασόκ μας λέει ότι ο κόσμος δουλεύεται. Δεν θέλει να πει για την τροπολογία και να βούλει. Θέλω να πω μια χαρά για την μιλάει από το πρωί, την παρακολουθώ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε. Μα η ίδια λέει την έφερε. Η τροπολογία πρώτον αυτή έχει ενεργοποιήσει κάποια αντανακλαστικά. Να μου πείτε αν καλώς έχει ενεργοποιήσει ενώ αυτούς που φοβούνται την νομοποίηση των παράτυπων μετανάστων ή αν λύνει κυρίως προβλήματα πρώτον. Και δεύτερον, επειδή έχουμε και το γνωρίζετε πολύ καλά θέμα κομματικής πειθαρχίας με εξαίρεση το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, να μας πείτε και αν καλώς. Υπάρχει αυτή η εξαίρεση και γενικότερα το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας. Ξεκινήστε τώρα με το νομοσχέδιο. Ξεκινήστε, ναι, με το νομοσχέδιο. Θέλω να πω το εξής. Ακούστε. Ποια είναι η κορονίδα της μεταναστευτικής μας πολιτικής? Η φύλαξη των συνόρων. Αρκεί μία διάταξη να καταργήσει αυτήν την κορονίδα? Όχι. Ποιο είναι το βασικό λοιπόν? Το βασικό μας είναι ότι σε στεριά και σε θάλασσα τα σύνορα φυλάσσονται. Και γι' αυτό άλλωστε κατηγορούμεθα και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Τι έχουμε όμως αυτή τη στιγμή σήμερα? Μια διάταξη που δεν καταργείται, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι μια διάταξη του 2014 που λέει ότι αν βρίσκεσαι στη χώρα 14. Επί 14, ναι. Το Υπουργό Σαμαράς. Ναι. Μα είναι γνωστό αυτό, δεν με παρακολουθείτε. Πάμε, θα τα πει μετά ο κ. Αλεξιάδης, κυρία. Υπάρχει μια διάταξη οριζόντια του 14 που λέει ότι εάν βρίσκεσαι στη χώρα για 7 συνεχόμενα χρόνια
παράνομος προφανώς, γιατί αλλιώς πώς θα εμφανιστείς για να νομιμοποιηθείς. Μπορείς να εμφανιστείς φέρνοντας κάποια έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνεχή σου παρουσία επί 7 χρόνια στη χώρα και να νομιμοποιηθείς οριζόντια. Με αυτή τη διάταξη ήδη έχουν νομιμοποιηθεί όλοι εκείνοι οι οποίοι πέρασαν στη χώρα το 15, το 16 και το 17. Γιατί ένας που κλείνει τα 7 χρόνια. Πόσοι περίπου? Είναι γύρω στους 7 με 8 χιλιάδες το χρόνο. Συνολικά. Βάλε τώρα. Από τότε που ψηφίστηκε η διάταξη Σαμαρά μέχρι σήμερα πόσοι έχουν νομιμοποιηθεί? Από τότε που ψηφίστηκε, ακούστε. Το 2014. Τότε που ψηφίστηκε η διάταξη είχε την έννοια της αποτροπής. Δηλαδή ήταν πρόσφατος ο πόλεμος Σύριας. Σύμφωνοι, άλλο ρωτώ. Ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα. Από τότε που ψηφίστηκε η διάταξη μέχρι σήμερα πόσοι έχουν νομιμοποιηθεί? Κλείσανε τα 7 χρόνια από το 2014, θες από το 2015 που έγινε κρίση και 7-22. Κάθε χρόνο από το 21 και μετά να υπολογίσουμε έρχονται γύρω σε 7-8 χιλιάδες ανθρώπους. Χωρίς καμία... ακούστε. Άρα αυτό έρχεται για να έχουμε εργατικά χέρια με μεγάλα λόγια. Αν δεν έχεις φύλαξη συνόρων, μία διάταξη σχέτη δεν σου δίνει τίποτα. Πάμε λίγο στο σημερινό. Δεν αύριο θα εμπόδισε. Ψηφιστεί αυτό λίγο. Να καταλάβουμε λοιπόν, ότι θα ψηφίσετε αύριο. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Χεριών. Να πω πολύ γρήγορα. Το παλιά διακυβέρνηση να πω πολύ γρήγορα. Δύο προβλήματα θέλουμε να λύσουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι της ασφάλειας. Επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια, δηλαδή εκείνοι που είναι από παλιά έχουν νομιμοποιηθεί. Στο μεταξύ, φραγμό στα σύνορα δεν υπάρχει. Κάποιοι μπαίνουν, δεν είναι τόσοι πολλοί. Μπαίνουν και από βόρεια και ξέρουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Από παντού μπαίνει κόσμος. Έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι. Και λέω τώρα εγώ, είναι εδώ 3 χρόνια. Ναι. Δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι με λευκό ποινικό μητρό. Γιατί έτσι, να μην γίνουν εργατικά χέρια. Γιατί να μην πάρουν μία άδεια, γιατί αφού δεν υπάρχει κοινό σύστημα επιστροφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό περιμένουμε. Το περιμέναμε μέχρι τώρα το φέτος, τέλειωσε ο χρόνος. Μας λέγανε ότι θα το φέρουν μέχρι το τέλη Δεκέμβρη. Δεν το έχουν φέρει. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει κοινό σύστημα επιστροφών, όσοι άνθρωποι μπαίνουν, όσοι δεν είναι πολλοί, μάλιστα, όσοι μένουν στη χώρα. Τώρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να περιμένουν άλλα 4 χρόνια? Για να προλάβω να ακούσω και τις υπόλοιπες. Γιατί δημιουργείς, φτιάξατε μια κοινή λοιπόν, γνώμη θα σας πω τώρα, κάτι. Που να είναι αρνητική. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και θέλω να ακούσω. Γνώμη, εσείς, η Νέα Δημοκρατία. Όχι, Ελένη μου. Η κοινή γνώμη. Έργο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν θα προλάβουμε τίποτα. Έργο της ΣΥΡΙΖΑ που έφερε 1,5 εκατομμύριο κόσμο και τρόμαξε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και το επόμενο. 1,5 εκατομμύριο κόσμο ήρθε και γύρω να κλείσουμε. Ακούστε με, τελειώνω, μισό λεπτό, τελειώνω. Μισό λεπτό. Να δούμε λίγο και την. Το πρόβλημα ποιο είναι για μας, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ζουν αόρατοι, χωρίς να έχουν εργασία, χωρίς να έχουν φαγητό, χωρίς να έχουν κρεβάτι, γίνονται στόχος του οργανωμένου εγκλήματος και της ριζοσπαστικοποίησης. Κατανοητά. Η Ευρώπη ζητάει να μην υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν, που να μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο του εξτρεμισμού. Τώρα, αυτό είναι όλο. Πείτε μου λίγο και για την κομματική πειθαρχία και για τον πρώην Πρωθυπουργό του κ. Σαμαρά. Καλώς γίνεται αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και χωρίς κομματική πειθαρχία οι βουλευτές θα ψήφιζαν. Ναι. Για τον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά. Μιλάμε τώρα και για τον Πρωθυπουργό. Για τον κύριο Σαμαρά θέλω να πω το εξής. Ο Σαμαράς δεν μπαίνει πράγματι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, δηλαδή στη διαδικασία αυτή, γιατί πάντα λέει τη γνώμη του. Η γνώμη του είναι συγκεκριμένη. Τη λέει πάνω στο θέμα το μεταναστευτικό. Τη λέει πάντα, θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι ζήτημα ασφάλειας και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι και να καταγραφούν και να ξέρουμε που βρίσκονται, για μένα αυτό είναι εκ των όνου κάνευ, το θεωρώ, το ζητάω πολύ καιρό γιατί βλέπω ότι γίνεται στη Γαλλία και εδώ και εκεί που από κάπου βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι που ουσιαστικά ριζοσπαστικοποιήθηκαν γιατί δεν ήταν στην κοινωνικο-οικονομική ζωή, ήταν στα γκέτο και γίνονται αυτά που γίνονται και δεν τα θέλουμε αυτά. Επίσης θέλω να πω ότι είναι μύθος ότι η ακροδεξιά έχει λύσεις για το μεταναστευτικό. Αν ήταν έτσι, θα το είχε λύσει η Μελώνη με το Σαλβίνι. Είμαστε πείτε για χρόνο, κύριε Πιέρο, μετά θα τον απαντήσουμε. Θα τον είχε λύσει. Καλά, είναι η τροπολογία τώρα. Θα τον είχε λύσει η Μελώνη με το Σαλβίνι. Αντίθετα, επί των ημερών τους έγινε έφοδος 150.000 ανθρώπων. Και τώρα ετοιμάζονται, βγήκε διάταγμα τον Ιούλιο, ετοιμάζονται να φέρουν στην Ιταλία πόσους. 425.000 ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν την παραγωγή τους. Λοιπόν, αγροτική, το τουριστικό τους, οι κατασκευές τους. Κυρία Βούλευση, πάω τώρα στον κύριο Αλεξιάδη και στην κυρία Αποστολάκη. Είναι κατανοητό.
κύριε Αλεξιάδη, θέλω να μου πείτε, εσείς έχετε πει και μέσω της κυρίας Τζάκρη ότι θα το ψηφίσετε. Καταλαβαίνω προφανώς ότι θα θέλετε να κάνετε και μια κριτική, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θα το ψηφίσετε αύριο. Δεν λύνει συνολικά το πρόβλημα, αλλά λύνει εν μέρη ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, βρίσκεται αντιμέτωπη με την προπαγάνδα της. Βρίσκεται αντιμέτωπη με την παραπληροφόρηση. Βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο αυτό το σκηνικό που είχε στήσει προεκλογικά. Όχι, εσείς το σκηνικό. Όχι, όχι, και όχι, κυρία Βούλτευση. Όχι, κυρία Βούλτευση. Κύριε Πιέρο, εγώ δεν θα το δεχθώ. Και τρόμαξε ο λαός. Δεν θα το δεχθώ. Πώς δεν το δεχτείτε. Δεν θα το δεχθώ να διακόψω. Το κάνετε από αγένεια. Το κάνετε από αγένεια αυτό. Δημιουργήσατε το κάνετε από αγένεια. Δεν θέλετε να ακουστεί η άλλη άποψη. Ποια άποψη. Αφήστε το να το πει τώρα. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε. Δεν είναι θέμα. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο. Η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό είναι η διακοπή, γιατί δεν θέλει να ακουστεί η άλλη άποψη. Αφήστε το. Θα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με την προπαγάνδα της. Ο Πρωθυπουργός που άνοιξε τα σύνορα με την Αλβανία και είχαμε όλα αυτά τα ζητήματα που είχαμε. Λέτε. Ο κύριος Σαμαράς που άνοιξε. Όχι, δεν έπρεπε να ανοίξουν τα σύνορα με τη Βόρεια Ήπειρο. Δεν θα, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν έχουμε σύνορα με τη Βόρεια Ήπειρο. Έχουμε με την Αλβανία. Εντάξει, σταματήστε να τα λέτε αυτά. Σταματήστε να τα λέτε αυτά. Να φέρουμε και το ράμα να του κάνετε το άγαλμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο, ο Πρωθυπουργός που έκανε τέτοια πολιτική, αυτός που επί ΣΥΡΙΖΑ βρεθήκαν αδέρφια μετά από 40 χρόνια. Δεν θα το κάνετε, κυρία Βούλτευση. Θα ακουστώ ό,τι και αν κάνετε. Θα ακουστώ. Πολύ σωστά άνοιξαν τα σύνορα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν που έκανε αυτή την πολιτική, τώρα ήδη έριξε την πρώτη του φεκιά με απουσία από την ομιλία του Πρωθυπουργού για τον προϋπολογισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί και θέλω να το τονίσω. Ο κύριος Σαμαράς ήταν στο γραφείο του, νομίζω. Ήταν στο κτίριο της Βουλής, αλλά δεν μπήκε μέσα να ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Μπήκε να ψηφίσει. Ας τα λύσουν αυτά στη δεξιά πολυκατοικία. Θα βρεθούν απέναντι στις ακροδεξιές και στις δεξιές απόψεις που υπάρχουν. Είτε για αυτό το ζήτημα, είτε για τα άλλα ζητήματα. Πάντως, κύριε Αλεξιάδη, τον Πρωθυπουργό... Τελειώνω τη φράση, κύριε Αμιλίδη. Όχι, όχι, αφήστε τον Πρωθυπουργό μετά από αυτή την τροπολογία. Θα τελειώσω τη φράση. Θα τελειώσω τη φράση και θα ρωτήσετε. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, λοιπόν, δεν λύνει το πρόβλημα, λύνει εν μέρη το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά όμως το προσφυγικό μεταναστευτικό, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί λάθος πολιτική. Την ακολουθεί. Τη ζητούμε να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πολιτική. Μάλιστα. Και η τζάμπα μαγκές που ακούγαμε μέχρι τώρα λοιπόν, να τις κάνει να εκεί που μπορούν, όχι στο κοινοβούλιο. Κυρία Αποστολάκη, εσείς έχετε πει ότι κατά καιρούς έχετε αναφερθεί στο ζήτημα και έχετε προτείνει ανάλογες λύσεις με αυτή που θα φέρει αύριο η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Κύριε Πιέρο, το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα πάρα πολύ ζωφερό ζήτημα. Γιατί αφορά καταρχήν ζητήματα συνοχής της ελληνικής κοινωνίας, που πολλές φορές κλειδωνίζεται από μια ακροδεξιά ρητορική, από εθνικιστική ρητορική και από δυνάμεις οι οποίες εργαλειοποιούν το πρόβλημα αυτό. Και είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό και σε ό,τι αφορά την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πάρα πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η χώρα βρίσκεται ανάμεσα σε ένα εκρεμές. Από τη μία πλευρά κινούμαστε με την ανάμνηση, την κατά την άποψή μας θλιβερή ανάμνηση της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, από τους μετανάστες που λιαζόντουσαν μέχρι το κολαστήριο της Μόριας, και από την άλλη πλευρά μιας κυβέρνησης η οποία επί 4,5 χρόνια δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και ακόμα και σήμερα τα διαχειρίζεται με κοινό παραδομαστή. Έλεος, κυρία Βούλτευση, έλεος, έλεος. Τι δεν κάνει, κύριε. Και 52 ακριβώς είμαι αναγκασμένος να πάρω διάλειμμα. Ακούστε, σας παρακαλώ. Έχει βάλει το φράγκο. Αφήστε να το πει αυτή. Μιλάει τα προθαλάσσια σύνορα. Τι δεν κάνει. Άλλη άποψη. Το κάνει επίτηδες. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Μα τι δεν κάνει να καταλάβει. Αφήστε, θα κρυθεί, κύριε Αποστολάκη. Μετά το λύνουμε άλλη μέρα. Θα κρυθεί. Από τον κόσμο. Ελάτε. Ναι, αλλά δεν έτσι. Σας ευχαριστώ που με προστατεύετε. Όχι, όλοι θέλω να ακουστείτε. Που αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι να διαχειρίζεται αυτό το ζήτημα με κοινό παρανομαστή τις εσωτερικές της συγκρούσεις. Με αποτέλεσμα. Να φέρνει μία ρύθμιση η οποία αφορά ένα τόσο σοβαρό θέμα ως μία τροπολογία σε ένα άσχετο
νομοσχέδιο. Όχι. Σε ένα νομοσχέδιο που αφορά τα επαγγελματικά ταμεία. Λοιπόν, μα, ακούστε να δείτε. Το εργασίας. Αφήστε την Αθήνα. Είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά τα επαγγελματικά ταμεία. Και έχουμε μία τροπολογία κυβερνητική με 5 άρθρα για ένα μείζον ζήτημα. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση δεν τολμά να φέρει νομοσχέδιο, γιατί φοβάται τις εσωτερικές της συγκρούσεις. Θα έρθει νομοσχέδιο. Θα έρθει πολύ καθυστερημένα. Και έχουμε ψηφίσει 10 νομοσχέδια, κυρία Αποστολάκη. Κυρία Βουλή, δεν θα σα αφήσει. Στο εργασία το βάλαμε. Δεν θέλει να είναι για εργασία. Είναι τη σχολή Σαμαρά. Το διευκρινίζετε. Είναι τη σχολή Σαμαρά. Είναι για εργασία. Δεν πρέπει να πάρω διάλειμμα. Κάνετε λάθο. Ο κύριο Σαμαρά είναι ευγενή και δεν θα διέκοπτε ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία του διαλόγου και τι θέλω να πω. Η τροπολογία είναι εξαιρετικά καθυστερημένη και εξαιρετικά αποσπασματική. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Εάν δεν διασυνδεθούν τα πληροφοριακά συστήματα ώστε τα στοιχεία να πηγαίνουν αυτομάτως για την έναρξη της απασχόλησης και αν οι υπηρεσίες δεν ενισχυθούν πέρα από ανθρώπινο δυναμικό και με νέες τεχνολογίες, θα έχουμε για άλλη μια φορά αυτό που έχουμε κατά κύριο λόγο από αυτή την κυβέρνηση, άλλον ένα νόμο ο οποίος δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Σαν τους νόμους κατά σειρά για την οπαδική βία, που από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί άλλοι τρεις με αυστηροποίηση νόμων και ποινών και δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι λοιπόν, θα γίνει και με το συγκεκριμένο. Το αύριο, κοντή γιορτή, ψήφισμα. Όχι, ότι χρειάζονται σίγουρα ενίσχυση των υπηρεσιών και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν πρέπει καθόλου να πάρω άμεσα το διάλειμμα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Υφυπουργό Μετανάστευσης, την κυρία Βούλτεψη. Αύριο θα γίνει έτσι κι αλλιώς η ψήφιση και θα δούμε και ποιοι και πώς θα ψηφίσουν. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Αποστολάκη. Καλές γιορτές, καλή συνέχεια. Καλές γιορτές να έχετε κι εσείς. Και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, τη βουλευτή του Πασόκ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μαζί σας.